Κατερίνα. Είπα την προηγούμενη φορά μία λέξη και με πείραζες. Είπα ότι έχεις διαστροφή στα μάτια, την καλλιτεχνική διαστροφή. Σήμερα θα σου το πω αλλιώς. Τι σκεφτόμουν την ώρα που τραγουδούσες? Σκεφτόμουν ότι είναι, ρε παιδί μου, σαν να είναι βουτυγμένα τα μάτια στο τραγούδι, στην τέχνη, σε αυτό που τραγουδάς. Τρελαίνομαι. Άκουσα. Ότι... Έτσι, τρελαίνονται όλοι. Άκουσα ότι ενδιαφέρεσαι να ασχοληθείς με το μάρκετινγκ. Να μην ασχοληθείς. Εντάξει. Τραγουδιστής είσαι. Ό,τι πείτε εσύ. Εντάξει. Μπορεί να ασχοληθεί με το μάρκετινγκ του εαυτού του. Όχι, ας το κάνουμε εμείς αυτό. Α, καλά. Εντάξει. Γιώργο Λεβέντη. Έχεις ένα περίεργο στυλ και αισθάνομαι, να σου πω σε λίγα λόγια, ότι η Ελλάδα χρειάζεται κάποιους καλλιτέχνες σαν εσένα. Δεν έχουμε πολλούς. Είσαι πολύ διαφορετικός από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Απ' την άλλη, αυτό το πράγμα μου αρέσει πάρα πολύ. Είσαι εξαιρετικός. Έχω 15 τραγούδια που θέλω να πεις αύριο. Εντάξει, και εύχομαι να τα ακούσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ποιο σου θύμισε αυτή τη φορά, την προηγούμενη φορά σου θύμισε το ρόλο που πήρε. Είχε λίγο Morrissey, έχει λίγο... Είναι πολλά και διάφορα. Mark Ronson, θα μπορούσε να κάνει ένα δίσκο μαζί του τέλειο. Έχει ένα περίεργο στυλ. Γράμμα. Γιώργο. Αυτό τα λέει όλα, Σταύρο. Αυτό είναι που φοβόμουν απάνω σου, μήπως δεν είσαι αγαπητός. Και τελικά είσαι πάρα πολύ αγαπητός. Μήπως είσαι too much για την Ελλάδα, αλλά δεν είσαι. Το χρειάζομαι, το χρειαζόμαστε. Αυτό το καλή επιτυχία, αγόρι μου. Μήπως το πάρα πολύ, πάρα. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, αισθάνομαι πολύ τυχερός που έχω το Σταύρο μαζί μου. Αισθάνομαι πολύ αυτό που είπε ο κύριος Λεβέντης, ότι μπορώ να καθίσω και να τον ακούσω σε ένα ολόκληρο πρόγραμμα, σε μια συναυλία ολόκληρη. Συγχαρητήρια. Πιο καλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Γίνεται. Ούτε σαν πιο τρελά μου όνειρα τέτοια σχολεία. Τέλεια.